Η πορτογαλική ακτοφυλακή διέσωσε 47 μετανάστες από δύο φουσκωτά στο Αιγαίο στα ανοιχτά της Λέσβου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, διασώθηκαν 15 άνδρες, 11 γυναίκες και 21 παιδιά, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται η εθνικότητα των μεταναστών. Η πορτογαλική ακτοφυλακή είναι μέρος της Frontex και της επιχείρησης Ποσειδών, που αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε λιμάνι της Λέσβου προκειμένου να περάσουν τη διαδικασία που προβλέπεται. Παράλληλα, συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός που φέρεται να είναι ο διακινητής.